Προσθέτουν ψήφιδε στο πάζολ τη δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου διοκτικέ αρχέ, οι οποίε είναι πεπισμένε ότι φτάνουν κοντά στην εξυχνίαση του στιγερού εγκλήματο. Η σύλληψη των δύο πρόσωπων ηλικία 41 και 44 ετών φαίνεται να είναι η άκρη του νήματο που έψαχναν οι αρχέ. Ο 41χρονο είναι το πρόσωπο που απεικονίζεται στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα ω ο οδηγό τη μοτοσυκλέτα και φέρεται να είναι ο ένα εκ των δύο εκτελεστών του Καλογερόπουλου. Ενώ ο 44χρονο είναι πρόσωπο το οποίο διατηρούσε Παύλη τη Καρίνου και κατηγορείται για συνέργεια και όπω δείχνουν οι κλειστέ πόρτε τη έπαυλη κρύβουν απαντήσει για την δολοφονία. Οι ανακλητέ του ΕΝΙστού, πέραν από του δύο υπόπτου, έχουν στα χέρια του και στοιχεία. Που άρχισαν να ρίχνουν φω στην υπόθεση. Οι αρχέ θεωρούν δεδομένο ότι ο 41χρονο διέμενε του τελευταίου μήνε στην έπαυλη. Ο 41χρονο μαζί με ακόμα ένα πρόσωπο καταγράφονται από κάμερε ασφαλεία να πεταβαίνουν στο σημείο που παραδόθηκε στι φλόγε το όχημα των δραστών. Το ένα πρόσωπο επέβαινε σε όχημα και το άλλο σε μοτοσυκλέτα. Για τα δύο πρόσωπα, το 41χρονο και ακόμη ένα υπάρχει περιγραφή από μάρτυρα ότι μπενόβγαινα στην έπαυλη. Εξάλλου στα σκουπίδια του σπιτικού του 41χρουνου εντοπίστηκαν ρίχε από το μουσυ που ξύρισε. Και άλλα τεκμήρια. Ο ένα εκ των δύο συλληφθέντων είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Καλογερόπουλο. Πλέον η ανακριτική ομάδα του ΤΕΛΕΜΕΣΟΥ ψάχνει τον δεύτερο εκτελεστή, ο οποίο όπω εκτιμάται είναι το πρόσωπο που μπαινόβγαινε στην έπαυλη μαζί με τον 41 χρονο Ενώ είναι άγνωστο κατά πόσο το πρόσωπο αυτό είναι το ίδιο με τον συνοδηγό στην μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 41χρονο συλληφθή, πάντω και οι δύο συλληφθέντε κρατούν το στόμα του ερμητικά κλειστό. Παράλληλα, οι διοκτικέ αρχέ καλούνται να απαντήσουν και σε κρίσιμα ερωτήματα, όπω ο χρόνο παραμονή του 41χρονου στην έπαυλη, τον ρόλο που είχε ο 44χρονο και τι ακριβώ γνώριζε. Επίση, οι ανακριτέ αναμένουν απαντήσει και από τι κάμερε εντό τη έπαυλη, ούτω ώστε να έχουν εικόνα σε ό,τι αφορά το αναζητούμενο πρόσωπο, που περιγράφηκε και φαίνεται να είναι ο δεύτερο εκτελεστή, ενώ ακόμη είναι άγνωστο το κίνητρο πίσω από την δολοφονία. Ο 44χρονο ιδιοκτήτη τη έπαυλη ανέφερε στου ανακριτέ ότι δεν διέμενε στην Εν λόγω έπαυλη, ισχυρισμό ο οποίο διερευνάται. Παράλληλα, οι έρευνε τη αστυνομία δεν αποκλείεται να επεκταθούν και εντό των κεντρικών φυλακών. Καθώ ο ένα εκ των δύο συλληφθένων πρόσφατα εξέδισε ποινή για άλλε υποθέσει, με τι αρχέ να εξετάζουν και το ενδεχόμενο τη εμπλοκή κρατουμένων. Κληθεί να σχολιάσει αν τα δύο στήγερα εγκλήματα σε βάρο Καλό και Μαυρομιχάλη συνδέονται, ο εκπρόσωπο τύπου τη αστυνομία ξεκαθάρισε ότι για την ώρα δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα δύο εγκλήματα. Το ζήτημα τη αναγνώριση των